Θα πηγαίνει στο 90, θα του βάζει και ένα γκολ. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι σήμερα κερδίσαμε. Δεν ήμασταν καλοί. Κρατάμε τους 3 βαθμούς και συνεχίζουμε. Βαγγέλη, τα χαμένα πέναλτι τι γίνεται? Εντάξει, κοιτάξτε τώρα τα χαμένα πέναλτι, τι να πω. Δεν έχω καμία εξήγηση. Είναι θέμα ψυχολογίας ή τι ακριβώς? Ίσως είναι θέμα ψυχολογίας. Ίσως πρέπει να αφήνουμε περισσότερα στην προπόνηση ενώ το δουλεύουμε. Εντάξει, ευτυχώς δεν μας τιμώρησε αυτή τη φορά η μπάλα. Κάποιος άλλος μας έχει τιμωρήσει. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα να μην ξαναγίνει. Και όμως όταν ξεκίνησε, μπήκατε όρεξη, μπήκατε γρήγορο γκολ. Δηλαδή έδειχνε ότι θα, ακόμα και μετά την ισοφάριση, ότι θα αρχίσει να ρολάρει η ομάδα. Εντάξει, σίγουρα μπήκαμε καλά. Βάλαμε πρώτη γκολ γρήγορα. Από εκεί πέρα φάγαμε ένα γκολ από ένα λάθος. Και ίσως από εκεί πέρα δεν ξέρω. Blackout πάθαμε. Και δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θα έπρεπε. Και εντάξει. Ευτυχώς δηλαδή στο τέλος έγινε αυτό που έγινε. Πάντως προς το τέλος του αγώνα είχαμε και κάποιες αποδοκιμασίες από τον κόσμο που θέλει να βλέπει και γκολ και θέαμα από την ομάδα. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, αντιδράσεις. Πώς το εισπράξατε? Δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό με τα πέναλτι, τα χαμένα και αποδοκιμασίες. Εντάξει, ό,τι και να πει ο κόσμος σίγουρα έχει δίκιο. Ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω αυτό με τα πέναλτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τουλάχιστον στο τέλος τους δώσαμε λίγη χαρά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Καλή συνέχεια.